Αμέσα να δείτε τι γίνεται. Τα ποντίκια κάνουν πάρτι σε γειτονιές στην Αγία Τριάδα. Αυτό υποστηρίζουν δημότες, οι οποίοι περιγράφουν την εφιαλτική καθημερινότητά τους, όπως και τις ανησυχίες τους, με φόντο το παιχνίδι των μικρών παιδιών. Εάν γλιτώσαμε από τον κορονοϊό λόγω του εμβολίου που κάναμε, δεν θα γλιτώσουμε από τη λεπτοσπύρωση. Διότι κυκλοφορούν μεγάλα ποντίκια, τα οποία αυτά λέγονται αρουραίοι, και έχουμε εδώ πέρα παιδάκια και παίζουν. Τα σπίτια μας είναι ισόγεια, φεύγει ένα ποντίκι από εκεί, μπορεί να πάει εδώ να κρυφτεί και να μπει στο σπίτι μου μέσα. Εγώ τι θα κάνω, κυκλοφορούν συνέχεια. Δηλαδή κάνουν πάρτι εδώ. Πάρτι, κανονικότατο. Είναι ανυπόφοροι. Κατεβαίνουν τα παιδιά μας κάτω, κρέμονται στις πόρτες γιατί είναι παιδάκια, είναι, τα τραβάμε. Εγώ συγκεκριμένα προχθές κατέβαινα να πάει το μικρό στο σχολείο και βλέπω ένα μεγάλο ποντικό και έφυγε από τη μία πόρτα και μπήκε στην άλλη. Και κάνω έτσι και τι να δεις μέσα. Και έρχομαι, το λέω στη γειτόνισσα, της λέω έλα να δεις τι υπάρχει εκεί μέσα. Γι' αυτό μπαίνω, βγαίνουν τα παιδάκια κάθε απόγευμα κατεβαίνουν και παίζουν και κρέμονται στις πόρτες. Δεν μπορείς, παιδιά είναι. Υπάρχουν στην Αγία Τριάδα εγκαταλελειμμένα σπίτια. Οι ιδιοκτήτες τους είτε είναι απόγονοι είτε κληρονόμοι, δεν ξέρω, ή τα έχουν εγκαταλείψει, δεν ενδιαφέρονται. Αδιαφορούν και εις βάρος της υγείας των άλλων οι οποίοι διαμένουν δίπλα, αλλά και νομίζω ότι οι κάτοικοι, εφόσον υπάρχουν οι γείτονες, εφόσον διαπιστώνουν τέτοια πράγματα, πολύ απλά καλούν το υγειονομικό το οποίο αντιμετωπίζει αυτές τις καταστάσεις. Όπως υποστηρίζουν δημότες, τα ποντίκια βρίσκουν καταφύγιο σε εγκαταλελειμμένα σπίτια, τα οποία δεν έχουν καθαριστεί εδώ και αρκετά χρόνια, με τους ίδιους να αφήνουν αιχμές και για τη γενικότερη εικόνα από άποψη καθαριότητα στην περιοχή. Ο Δήμος, ξέρετε τι κάνει, περνάνε τα καρότσια, πάνε πάνω κάτω, γυρίστε να δείτε εκεί πέρα τι υπάρχουν, όλα τα πεζοδρόμια, οι γωνιές, όλα. Κατά τα άλλα είμαστε Ηράκλειο. Δεν υπάρχει καθαριότητα, λέτε. Όχι, δεν υπάρχει καθαριότητα. Και αυτοί που περνάνε κρατάνε το καρότσι και πάνε πάνω και πάνε κάτω. Εγώ μια μέρα τη λέω, γιατί δεν τα ξεπατώνετε αυτά τα πράγματα που έχουν βρωμιές. Πάνε οι γάτες, κατουράνε πάνω, τα παιδιά περνάνε. Πάρα πολλά στη σειρά όταν κατεβαίνετε. Τη γησά μου, την βλέπετε, στη σειρά όλα εγκαταλειμμένα. Με σκουπίδια μέσα, ετοιμόρροπα, με κίνδυνο μεγάλο. Να πέσουν να πλακώσουν και ποντίκια, τα οποία κλείνουμε τις πόρτες μας γιατί κινδυνεύουμε να τα βρούμε μέσα στα σπίτια μας. Και όλα αυτά οφείλονται στην έλλειψη και καθαριότητας, δηλαδή από την πλευρά του Δήμου. Δημότες έχουν τα μάτια τους 14 προκειμένου να αποτρέψουν τυχόν εισβολή των ποντικών στα σπίτια τους, ενώ έχουν ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσίες με στόχο τη δρομολόγηση λύσεων.